Η αηφόρος κατασκευή, που συχνά αναφέρεται ως πράσινη ή οικολογική κατασκευή, επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των οικοδομικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί τα κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη. Περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που εξετάζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός κτηρίου, από τον σχεδιασμό και την κατασκευή έως τη λειτουργία και την ενδεχόμενη αποδόμηση. Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει την επίτευξη μιας ευαίσθητης ισορροπίας μεταξύ της διατήρησης του περιβάλλοντος, της οικονομικής βιωσιμότητας και της κοινωνικής ευημερίας. Οι βασικές αρχές της βιώσιμης κατασκευής είναι: διατήρηση του νερού, υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον, μείωση και ανακύκλωση των αποβλήτων, διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων, μακροζωία και προσαρμοστικότητα. Οι πράσινες προμήθειες κατασκευών αποτελούν μέρος των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη σε στρατηγικό επίπεδο. Η υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών και πρακτικών δεν αποτελεί πλέον μια επιλογή, αλλά μια αξιόλογη διαδρομή για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον κατασκευαστικό τομέα. Οι πράσινες προμήθειες αποκτούν πλέον ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στον κατασκευαστικό κλάδο και στις πρακτικές της αλυσίδας εφοδιασμού για ένα ασφαλέστερο αύριο. Οι προμήθειες κατασκευών συνδέονται εν μέρη με τη διαχείριση πράσινων υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία καθορίζει σε βάθος τους στόχους της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, οι προμήθειες κατασκευών έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις πράσινες πρακτικές καινοτομίας που προβλέπουν εν μέρη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η επίπτωση των πράσινων προμηθειών και των υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης προσφέρει πολλές προκλήσεις μακροπρόθεσμα για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Βραχυπρόθεσμα, δίνει λειτουργική αποτελεσματικότητα και λιγότερες επικίνδυνες περιβαλλοντικές. Η σήμανση ECO στον κατασκευαστικό κλάδο διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της βιωσιμότητας, της διαφάνειας και των υπεύθυνων κατασκευαστικών πρακτικών. Οι διάφοροι τύποι οικολογικών σημάτων προσφέρουν διάφορα κριτήρια για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους τις πληροφορίες που χρειάζονται για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα κατασκευαστικά έργα και τα υλικά. Ενθαρρύνοντας τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και πρακτικών σχεδιασμού. Η οικολογική σήμανση συμβάλλει στις προσπάθειες του κατασκευαστικού κλάδου να μειώσει τις οικολογικές του επιπτώσεις και να δημιουργήσει πιο βιώσιμα δομημένα περιβάλλον. Δεδομένου των πολύπλοκων στοιχείων στα οποία βασίζονται, οι ετικέτες παρέχουν απλή επιβεβαίωση σε μη ειδικούς ότι τα προϊόντα που φέρουν μια ετικέτα πληρούν μια σειρά περιβαλλοντικών προτύπων. Μέσω της ενθάρρυνσης της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, τα σήματα μπορούν να ασκήσουν ευεργετικό αντίκτυπο στην αγορά περιβαλλοντικά προτιμητέων προϊόντων και υλικών. Επίσης, αν και υπάρχουν πολλά πιστοποιητικά, σχετικά λίγα αφορούν δομικά προϊόντα και υλικά. Τα σήματα που περιλαμβάνουν τις κατασκευές το κάνουν συνήθως ως μία από τις πολλές κατηγορίες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι σημάτων ECO στον κατασκευαστικό κλάδο, καθένας από τους οποίους εστιάζει σε διαφορετικές πτυχές του περιβαλλοντικού αντίκτυπου και της βιωσιμότητας. Η πρώτη κατηγορία ετικετών ECO αναφέρεται στις πιστοποιήσεις πράσινων κτηρίων. Τα σήματα αυτά εστιάζουν στη συνολική βιωσιμότητα του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας ενός κτηρίου. Η δεύτερη κατηγορία ετικετών ECO αναφέρεται στις ετικέτες ECO που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτές οι ετικέτες επικεντρώνονται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις συγκεκριμένων προϊόντων και υλικών κτηρίων. Βοηθούν τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στις ετικέτες ενεργειακής απόδοσης. Αυτές οι ετικέτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση συσκευών, εξοπλισμού και συστημάτων κτηρίων. Βοηθούν τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Σε μια προσπάθεια να τυποποιήσει τις αρχές, τις πρακτικές και τα χαρακτηριστικά του οικολογικού σήματος, ο ISO δημιούργησε τρεις διαφορετικές κατηγορίες οικολογικών σημάτων. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής. Τύπος Ι, το κλασικό. Τύπος Δευτέρου, ισχυρισμοί αυτοδήλωσης. Τύπος Δευτέρου, ισχυρισμοί αυτοδήλωσης. Τύπος Τρίτου, περιβαλλοντικές δηλώσεις ως δελτία αναφοράς ετικέτες πληροφοριών.
Όπως μπορείτε να μαντέψετε από τις παραπάνω πληροφορίες, ο τύπος Ι θεωρείται γενικά το χρυσό πρότυπο της οικολογικής σήμανσης, λόγω της ανεξάρτητης επαλήθευσής του, ενώ οι τύποι δευτέρου και τρίτου δεν πρέπει να αγνοούνται, καθώς μπορούν να εμφανίζουν διαφανείς και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ βοηθά τους καταναλωτές, τους λιανοπολιτές και τις επιχειρήσεις να κάνουν πραγματικά βιώσιμες επιλογές. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ είναι ένα παγκοσμίου φήμης εθελοντικό σύστημα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών που αποδεικνύουν σαφώς την περιβαλλοντική αριστεία. Βασίζεται σε τυποποιημένες διαδικασίες και επιστημονικά στοιχεία. Ξεκίνησε πριν από 30 και πλέον χρόνια ως κοινοτικό οικολογικό σήμα και έχει γίνει το μεγαλύτερο και πιο γνωστό σύστημα σε πολλές χώρες της ΕΕ. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ είναι το μοναδικό σύστημα οικολογικής σήμανσης ISO 14024 τύπου Ι. Αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη, είναι πολυκριτηριακό και αντιμετωπίζει τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής τους, από την εξόρυξη της πρώτης ύλης έως την Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται το οικολογικό σήμα της ΕΕ σε επίπεδο ΕΕ για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του κανονισμού για το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, καθώς και από εκπροσώπους 13 οργανώσεων ενδιαφερομένων μερών και 3 φορέων της ΕΕ του Ω΄Ε. Το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλει στην ανάπτυξη και αναθεώρηση των κριτηρίων του οικολογικού σήματος της ΕΕ και σε κάθε αναθεώρηση της εφαρμογής του συστήματος οικολογικού σήματος της ΕΕ. Οι εθνικοί αρμόδιοι φορείς είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι οργανισμοί που ορίζονται από τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου εντός ή εκτός Υπουργείων. Είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του συστήματος οικολογικού σήματος της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο. Οι σχετικοί φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων, όπως η βιομηχανία και οι πάροχοι υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και οι επιχειρηματικές οργανώσεις τους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι έμποροι, οι λιανοπολιτές, οι εισαγωγείς, οι ομάδες προστασίας του περιβάλλοντος και οι οργανώσεις καταναλωτών πρέπει να έχουν εγγυημένη συμμετοχή.